Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, στις 9 του Ιούνιου υπάρχει μόνο μια επιλογή για το λαό, για την νεολαία, ένα πολύ πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Για να πάρει η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημά τους μήνυμα ότι σας έχουμε πάρει χαμπάρι. Για να μην δοθεί καμία έγκριση να συνεχίσουν τη δίχως έλεος και δίχως τέλος επίθεσή τους που θα είναι και εδώ την επόμενη μέρα. Γιατί διαφορετικά θα τους δοθεί το μήνυμα συνεχίστε από εκεί που τα αφήσατε. Για να πάρει ο ελληνικός λαός και όλοι οι λαοί της Ευρώπης μήνυμα μαχητικής αισιοδοξίας, αντάξια συνέχεια των αγώνων που οργανώθηκαν απ' άκρης άκρης όλη την Ευρώπη, αλλά και σπόρος για τους επόμενους, ακόμα πιο μαζικούς, ακόμα πιο αποφασισμένους αγώνες που έρχονται. Ο λαός πρέπει να κόψει τη φόρα της κυβέρνησης, να την κοντίνει και να την αποδυναμώσει την ίδια στιγμή. Επίσης και τα σενάρια περί προοδευτικής διακυβέρνησης στο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, αυτών δηλαδή που έφεραν ορμητικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε εδώ, σε έναν ακόμα σταθμό των εκδηλώσεων των 50 χρόνων του Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Από το 1995 έως το 2008, τα χρόνια αυτά στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, τα χρόνια που το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έσφιγγαν τα δόντια και έχτιζαν χαρακτήρα κόμματος και νεολαίας παντός καιρού στις νέες συνθήκες των χρόνων μετά τη θύελλα της αντεπανάστασης, του μεγάλου πισωγυρίσματος, της ανατροπής του σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη. Τότε που οι σιρήνες και τα μεγάφωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αστικής τάξης, διατυμπάνιζαν το τέλος της ιστορίας, πανγύριζαν για τη νέα ελπιδοφόρα, όπως έλεγαν, εποχή της Ενωμένης Ευρώπης των Λαών, όπως ονόμαζαν την Ευρωπαϊκή Ένωση του Κεφαλαίου. Έλεγαν για τη νέα εποχή της κυριαρχίας καπιταλιστικής βαρβαρότητας, διακηρύσσοντας τον τερματισμό των πολέμων και το επιγείς ειρήνη. Τότε ακριβώς ήταν που κόντρα στην παντοδυναμία των σιρήνων του συστήματος, του εφικτού, που πρέπει να υποταχτούμε στον αρνητικό σχετισμό δύναμης, στα μεγάφωνα του φεστιβάλ, εδώ στους Ζωγράφους, στα Ηλίσια, ακουγόταν ένα γνωστό πλέον τραγούδι. «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον». Ήταν και εκείνα τα χρόνια το φεστιβάλ μια ζωντανή, πολύμορφη πολιτική και πολιτιστική απάντηση και αποκάλυψη για το μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων του κεφαλαίου. Το τότε μέλλον που σήμερα είναι ένα εφιαλτικό παρόν. Τότε που ανέμιζαν οι σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόλις είχαν ψηφιστεί οι συνθήκες του Μάστριχτ, οι τέσσερις ελευθερίες των κεφαλαίων, των εργαζομένων, των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών. Με αυτές τότε υπόσχονταν ότι θα έρθουν τα καλά και άγια του ανταγωνισμού, ότι η ελεύθερη καπιταλιστική αγορά θα ρίξει τις τιμές και πλέον η ακρίβεια θα γίνει παρελθόν. Μας είπαν για την ελευθερία να ταξιδεύεις, να σπουδάζεις και να δουλεύεις από τη μια χώρα στην άλλη, κρύβοντας ότι αυτό σημαίνει να μην μπορείς να τα κάνεις αυτά πρώτα απ' όλα στην ίδια τη δικιά σου τη χώρα. Και δεύτερον, ότι το σχέδιό τους προβλέπει όρους διαρκής κινητικότητας, ανασφάλειας, ενώ το στέριωμα σε ένα τόπο, σε μια δουλειά, για να κάνεις οικογένεια να θεωρείται εμπόδιο και μη βέλτιστη πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν επίσης τότε που σερβίριζαν την ιδέα ότι θα έρθει κάποτε η ανάπτυξη για τους επιχειρηματικούς όμιλους και έτσι θα περισσέψει και πλούτος για το λαό. Οι μύθοι τους κατέρευσαν και σήμερα αποτελούν σύντομο ανέκδοτο. Τώρα μάλιστα που η ακρίβεια λυσομανά και η επίσημη μόνο φτώχεια των 95 εκατομμυρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαπλώνεται, τώρα που δεν πίνουν μόνο οι άνεργοι, αλλά και ακόμα και αυτοί που δουλεύουν. Ως αποτέλεσμα των καθυλωμένων μισθών, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις 5 δεκάρες την ημέρα, γιατί την ακρίβεια έφερε η άγρια πράσινη φορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελεύθερη αγορά των χρηματιστηρίων της ενέργειας με το ρεύμα, την ενέργεια και τα καύσιμα ως χρηματιστηριακό προϊόν, οι κυρώσεις που έπληξαν και πάλι το λαό, αλλά και η ΚΑΠ με την οποία γλεντούν οι αγροτοβιομήχανοι, η σιγιά των θυμάτων των βιοπαλλεστών αγροτών.
Μπροστά στις ευρωεκλογές, η νεολαία μπορεί να απορρίψει όλα τα κόμματα που περνούν τα αιτήματα του λαού από την πριονοκορδέλα των κοστολογημένων προτάσεων με κριτήριο τις ανάγκες του κεφαλαίου. Λέμε για όλα αυτά που έχουμε ανάγκη και που περνούν από κόφτες με τον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, γιατί τον έχει καταλάβει ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Και ποιος είναι αυτός? Τα κέρδη και οι φοροαπαλλαγές του κεφαλαίου. Η Γαλλία και η Γερμανία σε μια κοινή διακήρυξη που μόλις έβγαλαν, πόσο πιο καθαρά να στο πούν. Οι αποταμιεύσεις, λένε, των οικοκυριών θα πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτούν πιο άμεσα τις μαζικές επενδύσεις που χρειαζόμαστε για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Αυτή λοιπόν είναι η οικονομία του καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού συστήματος, των 11 δις κερδών των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο, των 7,2 δις κερδών των τραπεζών στη διετία, των 19 δις χρεών που έχουν οι τράπεζες σε φόρους απολαμβάνοντας τον αναβαλλόμενο φόρο, την ίδια στιγμή που ο ένας στους δύο εργαζόμενους χρωστά στην εφορία και πάνω από 1,5 εκατομμύριο αντιμετωπίζουν ενδεχόμενο κατάσχεσης. Με μια κουβέντα, για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Είναι όπως η κλεψίδρα. Ό,τι λείπει από το λαό, τη νεολαία συσσωρεύεται σε κέρδη απ' την άλλη για τους ομίλους. Μας λέγαν ακόμα για τη μεγάλη οικογένεια της αλληλεγγύης, της σύγκλησης των οικονομιών που θα γίνουμε σαν τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο δεν ήρθε ποτέ η σύγκληση της Ελλάδας με τις άλλες χώρες, αλλά αυτό που τελικά ήρθε είναι η γενική τάση δραματικής χειροτέρευσης για μας και για όλους τους λαούς αυτών των χωρών που τους διαφήμισαν σαν πρότυπα. Ακόμα και οι διαφορές στους ονομαστικούς μισθούς, αν στην Ελλάδα τελειώνει ο μισθός στα μέσα του μήνα, αντίστοιχα και στις άλλες χώρες, ο υψηλότερος μισθός εξανεμίζεται από τα διπλάσια και πανάκριβα ενίκια, την καθιερωμένη γενικευμένη ιδιωτική ασφάλιση, τα τεράστια τέλη ανακύκλωσης εκατοντάδων ευρώ το χρόνο για κάθε εργατικό λαϊκό νοικοκυριό. Τώρα μας λένε και οι σοσιαλδημοκράτες κάθε κοπής ότι υπάρχει το παράδειγμα της Ισπανίας που μηδενίστηκε ο ΦΠΑ για λίγους μήνες. Δεν μας λένε όμως ότι αυτό γίνεται μέχρι τον Ιούνιο. Δεν μας λένε ότι την ίδια ώρα κόψανε το επίδομα στα καύσιμα για να δώσουν αυτό το μηδενισμό. Δεν μας λένε ότι έχει αυξηθεί στο 21% η φορολογία και στο ρεύμα και στα καύσιμα από τον Γενάρη μέχρι τον Απρίλη. Το ΚΚΕ βγάζει λοιπόν το συμπέρασμα και το έχει πει καθαρά ότι δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή κυβέρνηση διαχειριστής αυτού του βάρβαρου συστήματος. Το κόμμα μας από εκείνα και όλα στα χρόνια ξεκαθάριζε, όπως έλεγε το τραγούδι, «Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας», ότι δηλαδή δεν συμμετέχει σε καμιά τέτοια κυβέρνηση διαχείρισης αυτής της απείλας που από χέρι τσακίζει το λαό για να υπηρετεί τα κέρδη των ομίλων. Αναδείκνυε το γεγονός ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι κυβερνήσεις δεν θα δώσουν στο λαό, αλλά ίσα ίσα θα χυμίξουν για να του πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει. Έτσι λοιπόν το ΚΚΕ μπροστά μπήκε αποφασιστικά για να πει ο λαός: «Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δει, μη με τρελαίνετε», προετοιμάζοντας έτσι το λαό απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Φιλελεύθερες, Σοσιαλδημοκρατικές, η τάδε πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς, με ή χωρίς δεκανίκια, την πάντα πρόθυμη και ουδέποτε αντισυστημική ακροδεξιά. Το κόλπο ήταν όντως στημένο και στα μέτρα τους, στα μέτρα των μνημονίων που ακόμα εδώ είναι, των ματωμένων πλεονασμάτων, των συμφώνων σταθερότητας, των κοστολογημένων προγραμμάτων με κριτήριο τα κέρδη των ομίλων. Άλλωστε, και τι πακέτο για πακέτο δεν παρέλασε? Κοινοτικά πλαίσια στήριξης, πακέτα Juncker, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και τόσα άλλα. Όλα τους λεφτόδεντρα που κατά τα άλλα για το λαό δεν υπάρχουν, όλα τους από τον ιδρώτα του λαού και μόνο για τα κέρδη του κεφαλαίου. Όλα αυτά τα έχουν ψηφίσει, στηρίξει
με μεγάλες πλειοψηφίες όλοι τους στο Ευρωκοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν στα βασικά δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Έτσι στέλνει επιστολές ο Μητσοτάκης στη Φοντερ Λάιεν για να τρομάξουν τάχα οι πολυεθνικές, βάζοντας το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Ο Δε Κασελάκης μας εξηγεί τη διαφορά της ακρίβειας στο κιλό ή στο μισό κιλό. Και όχι βεβαίως τις ευθύνες των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έφεραν την ακρίβεια και που τις ψήφισε το κόμμα του μαζί με τους υπόλοιπους. Όλοι αυτοί έχουν απορρίψει τις διεκδικήσεις του ΚΚΕ για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τριετίες, για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ρεύμα, καύσιμα και τρόφιμα. Βλέπετε, έχει και ανάγκες η πολεμική βιομηχανία τους. Αυτή που γιγαντώνεται με τους δύο πολέμους. Ο ένας στην Ουκρανία για τα συμφέροντα των υπεριαλιστών ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και καπιταλιστική Ρωσία, που οδεύει, το λέμε καθαρά, σε επικίνδυνη κλιμάκωση με αποστολή και επιτόπου στρατευμάτων επί του πεδίου και την ίδια ώρα εκτόξευση μέχρι και πυρηνικών απειλών. Σε αυτό το έγκλημα η κυβέρνηση με τις ευχές όλων των άλλων κομμάτων μας εμπλέκει στο όνομα των συμμαχικών υποχρεώσεων, δίνοντας όπλα πυρομαχικά μέχρι και απαγορευμένα, αυτά του φωσφόρου, και κάθε είδους διευκολύνσεις για αμερικανονατοικές βάσεις. Αλλά και αυτό το κράτος κατακτητής και τρομοκράτης Ισραήλ διεξάγει τη γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού με 36.000 νεκρούς, 18.000 νεκρά παιδιά, 89.000 τραυματίες, 300.000 σπίτια κατεστραμμένα, 30 στα 36 νοσοκομεία ισοπεδωμένα. Την ίδια ώρα αποδεικνύονται μεγάλο παραμύθι υποσχέσεις όλων τους για το τάχα απάνεμο λιμάνι, για τους συμμάχους μας που θα μας πρόσεχαν, για την προστασία από τους αλυτρωτισμούς και τις αμφισβητήσεις. Και τώρα είναι αυτές οι κατά τα άλλα ανατοϊκές, Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, που ακριβώς προωθούν αυτή την ατζέντα των επικίνδυνων διευθετήσεων και των επικίνδυνων αμφισβητήσεων. Και ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι η συμφωνία των Πρεσπών δεν φτιάχτηκε για να επιληθούν οι διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά αντίθετα για να μπει η Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ, γιατί η αντιπαράθεση σοβεί στα Βαλκάνια ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες ΝΑΤΟ και απ' την άλλη καπιταλιστική Ρωσία και Κίνα. Πάει λοιπόν πολύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ να παριστάλουν κιόλα στους δικαιωμένους. Απέναντι σε αυτά στέλνουν μέχρι και φρεγάτα 500.000 ευρώ την ημέρα. Πόσους δασκάλους, πόσους γιατρούς θα μπορούσαν να είχαν εξασφαλίσει. Και αυτή η φρεγάτα κάνει τις ζεστές πλάτες στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, και την ίδια ώρα το security στους εφοπλιστές που θα μοιραστούν άραγε ποτέ τα κέρδη τους όταν γυρίσουν τα καράβια τους στον Πειραιά με το λαό, γιατί αυτός ο λαός πληρώνει. Και την ίδια ώρα δεν είμαστε κορόιδα, γιατί από το γύρο της Αφρικής κερδίζουν από ναύλα και ασφάλιστρα πάνω από 10 εκατομμύρια το καράβι. Ταυτόχρονα την ίδια ώρα είναι οι ίδιοι που μας λένε δεν υπάρχει φράγκο για μισθούς, για νοσοκομεία, για φοιτητικές εστίες, για στέγαση, για παιδιατρικά νοσοκομεία, που η κυβέρνηση με θράσος απειλεί και τους απεργούς. Μάλιστα, μας καλούν να πληρώσουμε ξανά και ξανά ως μεταρρυθμίσεις απογευματινά χειρουργία, επιπληρωμή και ιδιώτες γιατρούς εντός των δημοσίων. Μας λένε δεν υπάρχει φράγκο για σχολεία, κτίρια, καθηγητές. Όλα δηλαδή να λείπουν, να τα πληρώνεις ξανά και ξανά, τα ήδη πολυπληρωμένα και αυτονόητα, για να στείνονται οι αγορές και να κερδοφορούν οι όμιλοι. Όλα να λείπουν από το τραπέζι και να είσαι διαρκώς στο πλήρωνε, γιατί το κράτος τρομοκράτης Ισραήλ έχει ανάγκες για να ισοπεδώνει τη Ράφα, για να δολοφονεί καθημερινά παιδιά. Και να έχεις και τον Κασελάκη που κατά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες να έχει κλείσει ως και συνάντηση με το πιο αντιδραστικό Ισραηλινό λόμπι. Τώρα, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, έκανε προεκλογικό ντεκόρ το δράμα του Παλαιστινιακού λαού επισκεπτόμενος στην Παλαιστίνη, όταν το κόμμα του ψήφισε στο Ευρωκοινοβούλιο, μαζί με τους υπολείπους βέβαια, υπέρ του δίθεν δικαιώματος στην αυτοάμυνα του Ισραήλ.
Είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε, που εδραίωσε την αναβάθμιση των οικονομικών, πολιτικών και στρατιωτικών σχέσεων με το Ισραήλ, με το σφαγέα Νετανιάχου, που τον αποκαλούσαν φιλικά Μπίμπι. Και η Νέα Δημοκρατία, βέβαια, στη συνέχεια απογείωσε αυτή τη συνεργασία. Ζητά λοιπόν ο κύριος Κασελάκης τώρα, λέει, αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, όταν για 4 χρόνια ως κυβέρνηση του όλου ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά άφησαν στα αζήτητα την ομόφωνη απόφαση της Βουλής για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, που το ΚΚΕ έχει επανακαταθέσει 3 φορές μέχρι τώρα. Δεν είναι δά και καμιά επαναστατική απόφαση. Η Νορβηγία, η Ισπανία και η Ιρλανδία πήραν απόφαση να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, που 75 χρόνια τώρα κρύβουν την κατοχή του από το Ισραήλ, βιάζοντας την ιστορική αλήθεια, αδυνατώντας όμως να πείσουν ούτε και τους συγγενείς των ομήρων. Είναι οι ίδιοι που νόμιζαν ότι, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα του κεφαλαίου, ότι πλέον η ιστορία τους ανήκει. Είναι άλλωστε οι ίδιοι που προωθούν την αντικομμουνιστική προπαγάνδα της απαγορεύσης κομμουνιστικών κομμάτων, γιατί υποκινούν, λέει, διαφωνίες στο λαό, ενώ εντείνεται το ξαναγράψιμο της ιστορίας με αντικομμουνιστικά ψηφίσματα. Όμως υπάρχει και το άθλιο εμπόριο ιστορίας και των αγώνων του λαού από το ΣΥΡΙΖΑ, όπου σε δήλωση του Κασελάκη κατά την επίσκεψή του στο Μουσείο του Κομμουνιστή Ιωαννίκου Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα, τον παρουσίασε περίπου ως αστό πολιτικό που μαχόταν για τη σημερινή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε όμως, ούτε θα έχει ποτέ, σχέση ο Μπελογιάννης με αυτούς που λένε το ΝΑΤΟ Ιερά Αμυντική Συμμαχία, που ούτε ο Στόλτεμπεργκ καλά-καλά δεν το ξεστόμησε. Δεν είχε, ούτε θα έχει ποτέ, σχέση ο Μπελογιάννης με αυτούς που λένε ότι το κεφάλαιο είναι εργαλείο ευημερίας και ότι ο καπιταλισμός είναι ένα στερεότυπο που δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτόν. Με δυο λόγια, ο Νίκος Μπελογιάννης εκτελέστηκε ακριβώς επειδή πήγε κόντρα στις αξίες που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι ήρωές μας δεν είναι για τα δόντια όλων αυτών που επιχειρούν να κάνουν πολτό το νου και τη συνείδηση λαού και νεολαίας. Το λέμε καθαρά, ο σοσιαλισμός ήταν, είναι και θα παραμείνει η μόνη πραγματική διέξοδος υπέρ του λαού από την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Γιατί, όπως ξαναλέει το τραγούδι, το πλοίο των ονείρων μας πάει σε κόσμος που εσείς δεν τους αντέχετε. Σε κόσμους χωρίς κέρδος, χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πολέμους, χωρίς προσφυγιά. Γι' αυτό ο μόνος ασφαλής και αποτελεσματικός δρόμος για το λαό είναι να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται, και είναι πολλά αυτά που μπορεί να σώσει σαν το πιστέψει, να τους κάνει αυτό το βίο αβίωτο, και ας έχει τις συνέπειες του νόμου, των απεργοκτόνων νόμων όλων των κυβερνήσεων που βγάζουν παράνομες απεργίες, απαγορεύουν διαδηλώσεις, τους ευρωμηχανισμούς καταστολής, του φακελώματος και των υποκλοπών. Αυτό όμως που πάνω απ' όλα ενοχλεί την αστική τάξη και τα επιτελεία της είναι ότι το ΚΚΕ δεν το έβαλα στο χέρι. Ορθά κοφτά σε όλη αυτή την πορεία τοποθετήθηκε καθαρά. Συνένοχο στο φόνο δεν θα μας έχετε. Είχε μελετήσει τον αντίπαλο, την αστική τάξη, την εξουσία της όπως το κάνει καθημερινά μέσα από την πάλη του. Είχε προβλέψει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει καλύτερη, μόνο χειρότερη για το λαό. Ότι σπάμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποδέσμευση με το λαό στην εξουσία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, όπως βλέπετε, τα δίνουν όλα για την αντιλαϊκή σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας, είτε για την άλλη όψη της, το ξανασερβίρισμα της ξυνισμένης σούπας που μαγειρεύεται αυτές τις μέρες, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, αυτό που δηλητήριασε και αηδίασε το λαό μας. Αυτά τα κόμματα της λεγόμενης προοδευτικής διακυβέρνησης είναι που προτείνουν από ένα ευρώ, από το πρώτο ευρώ, φορολόγηση και για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους, και την ίδια ώρα λένε μείωση της φορολογίας για τους κακόμοιρους, τους ευάλωτους βιομηχάνους, από το 22% στο 17%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις τεράστιες ευθύνες της ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων, που τώρα
παριστάνει κιόλας στον Ευαίσθητο για τα Τέμπη. Την ίδια ώρα με τις ιδιωτικοποίησεις των λιμανιών και των αεροδρομίων, αλλά και το Πασόκ των τριών μνημονίων που πετσόκοψε 13ο και 14ο μισθό, το Πασόκ του έμφυα, των σκανδάλων, του Κατάρ Γκέι, των λόμπι, των μνημονίων, του ευχαριστούμε στη ΣΥΠΑ, του βομβαρδισμού της Ιουγκοσλαβίας και τόσων άλλων. Η Νέα Αριστερά του Υπουργικού Συμβουλίου του Τρίτου Μνημονίου, άπαντες παρόντες της στρατηγικής συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ, των βάσεων, των απεργοκτόνων νόμων που δεν κρατιόταν μέχρι και ο ανεκδίκητος Γεωργιάδης να πάει να τους ψηφίσει στη Βουλή. Όσο για τα λαϊκίστικα σόου στη Βουλή του Βελόπουλου και της Κωνσταντοπούλου, με αυτά προσπαθούν να κρύψουν τη συμφωνία τους στην αντιλαϊκή πολιτική. Γι' αυτό είναι άφαντοι από τις διεκδικήσεις και τους αγώνες του λαού. Και το λέμε καθαρά, όσοι αισθάνεστε αριστεροί, προοδευτικοί, αντιφασίστες, δημοκράτες και δεν μπορείτε να βλέπετε αυτούς τους ακροδεξιούς κομπογιανίτες όπως ο Βελόπουλος να σηκώνουν κεφάλι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ θα τους αφήσει πίσω και στο περιθώριο. Γιατί δεν ξεχνάμε επίσης, όπως και εσείς δεν ξεχνάτε, την εγκληματική ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής και τη δολοφονική της δράση που τώρα τους βγάλαν έξω μέχρι και τον Μιχαλολιάκο. Πρέπει λοιπόν να τελειώνει το παραμύθι του λεγόμενου κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίσω από το ατιμόρυτο έγκλημα των Τεμπών δεν κρύβεται μόνο η συγκάλυψη μέσω του μπαζώματος που ορισμένοι βολικά περιορίζονται μόνο σε αυτή, αλλά και η συγκάλυψη για τις πραγματικές αιτίες και υπευθύνους που με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτρεξαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και αυτές θεωρούνται κόστος στα μέτρα ασφαλείας που είχαν αποτέλεσμα αυτά τα δύο τρένα να συγκρουστούν στην ίδια γραμμή. Όπως επίσης κόστος θεωρούνται τα πάντα, αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, αντιπυρική προστασία, να γιατί παραμένει ατιμόρυτο και το έγκλημα στο μάτι. Το ίδιο δίλημα παντού, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και αποδείχθηκε τελικά ότι αυτό που έλεγε το ΚΚΕ, που σου έλεγαν ότι οι απεργίες λένε, ξοφλήσανε. Πού έχετε δει σε όλη την Ευρώπη να γίνονται απεργίες? Και πέρσι και φέτος έγιναν οι μεγαλύτερες και οι μαζικότερες απεργίες τελευταίας 20ετίας. Μας λέγανε, πού έχετε δει μπλόκα στους δρόμους? Μόνο το ΚΚΕ φωνάζει για την ΚΑΠ. Πού έχετε δει σε όλη την Ευρώπη καλοπερνάνε οι αγρότες με την ΚΑΠ, με τις νέες καλλιέργειες? Δίνουν η παραγωγή τους και γίνονται μεγαλοεξαγωγείς. Να λοιπόν που όχι μόνο πολύ πριν από την εποχή του το ΚΚΕ οργάνωνε την πάλη των αγροτών και στην εμπλόκα στους δρόμους, αλλά την ίδια ώρα απ' άκρης άκρης όλη στην Ευρώπη, από την πύλη του Βραδεβούργου στη Γερμανία, από το Παρίσι στη Γαλλία, μέσα στις Βρυξέλλες μπροστά στην Κομισιόν που έδειξαν οι αγρότες τεντωμένο το δάχτυλο, τον υπεύθυνο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο και την ΚΑΠ. Αυτά λοιπόν είναι σήμερα τα παραδείγματα που μας λέγανε ότι είναι ξεπερασμένοι πάλι. Το ίδιο μας λέγανε και για τους φοιτητές. Την ώρα που δίνατε μια μαχητική απάντηση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την ώρα που δίνατε τη μάχη ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία, αυτοί έβαζαν λιτούς και δεμένους στην καταστολή, την τρομοκρατία. Αλλά μας έλεγαν κιόλας ότι πού τα έχετε δει αυτά? Τα φημισμένα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο δεν κάνουν καταλήψεις, δεν κάνουν κινητοποιήσεις. Να λοιπόν που ξανακατάπιαν τη γλώσσα τους. Γιατί εκεί στο Κολούμπια, στο Χάρβαρντ, στη Σορβόνη, στο Γέιλ και παντού οι φοιτητές πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους με τον Παλαιστινιακό λαό. Είπαν ότι δεν θα γίνει η έρευνά μας κρέας για τα κανόνια του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ. Και κατάφεραν σε πολλά πανεπιστήμια να πάρουν πίσω τέτοιες συνεργασίες και δίνουν και συνεχίζουν τη μάχη αυτή. Και την ίδια ώρα αυτή η πάλι ακριβώς είναι που τη βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα. Είναι η μόνη αποτελεσματική. Καμία επιστολή στη Φόντερ Λάιεν. Καμία κυβέρνηση δεν θα δώσει τίποτα. Μόνο αγώνας των εργατών στην Κόσκο, στην eFood, στη Λάρκο, που όλοι λέγανε ότι σε 6 μήνες θα έχετε τελειώσει. Και όμως 4 χρόνια τώρα οι εργάτες της Λάρκο συνεχίζουν, ανανεώνουν συμβάσεις. Το ίδιο σε μια ανένδοτη και κατά τα άλλα εργοδοσία στον
Στον Άβακα γίνεται μια μεγάλη μάχη για να υπογραφεί συλλογική σύμβαση. Παντού λοιπόν, παντού ένας είναι ο δρόμος. Με το ΚΚΕ κόντρα στον Ευρωμονόδρομο. Γιατί ένας κόσμος πλέον συνειδητοποιεί ότι μόνο το 38% βλέπει θετικά με τις δικές τους έρευνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότεροι έχουν ή διαφωνία ή δεν εμπιστεύονται ή έχουν διαφορετική άποψη, προβληματισμό και ανησυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι αυτοί λοιπόν που μας ρωτάνε τι θα κάνετε στην Ευρωβουλή που διαφωνείτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους λέμε θα εκφράσουμε το 50 και παραπάνω τα 100 του ελληνικού λαού που έχει απαιτήσεις να ξέρει την αλήθεια για το τι ψηφίζεται εκεί πάνω. Θα εκφράσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που ανησυχεί, που δεν τους εμπιστεύεται, γιατί όλοι οι υπόλοιποι τα ψηφίζουν, τα συνδιαμορφώνουν, τα κρύβουν και ταυτόχρονα τα ωρεοποιούν και μόνο το ΚΚΕ και τα αποκαλύπτει και τα ξεσκεπάζει και τα καταψηφίζει. Να λοιπόν γιατί σήμερα δεν μπορεί να πάει ξόδι, δεν μπορεί να γίνει πάρκινγκ η ψήφος με την αποχή. Πρέπει να γίνει βόλη και τιμωρία με ισχυρό ΚΚΕ. Να πάμε να δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ τη δυναμική που καταγράφηκε με το ΚΚΕ τρίτο κόμμα στην Αττική με μεγάλα ποσοστά στις εργατογειτονιές. Να δώσουμε τη μάχη λοιπόν, γιατί και η Πασπουδαστική έδωσε το μήνυμα με πρώτη δύναμη τρίτη χρονιά. Και όταν οι υπόλοιποι λέγανε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ιδιωτική και η πανεπιστημιακή αστυνομία υποτίθεται θα εγκριθεί. Και όλα αυτά λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, αυτές τις μέρες, και κλείνουμε με αυτό, χιλιάδες νέοι όχι μόνο βγήκαν στον δρόμο να πανηγυρίσουν ή έστω χαμογέλασαν με τις ευρωπαϊκές επιτυχίες των ομάδων. Μάλιστα αυτό το χαμόγελο έσπευσαν προς εκμετάλλευση κάποιοι τα γνωστά κόμματα του κεφαλαίου και βεβαίως πουλώντας προεκλογικό εμπόριο και την ίδια ώρα οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες των ομάδων που λίγο έλειψε να σηκώσουν στην απονομία αυτή το τρόπαιο πριν και από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές τους αθλητές. Το ζήτημα όμως είναι άλλο. Χαμογέλασε ο λαός και η νεολαία για ένα βράδυ και αυτό για την μπάλα. Το λέμε όμως καθαρά, ο λαός μας μπορεί να χαμογελάσει και πέρα από την μπάλα. Και όχι μόνο για ένα βράδυ, να χαμογελάσει για όλα τα υπόλοιπα, τα μεγάλα, τα βασανιστικά, τα κρίσιμα και καθοριστικά που τα ζει και τα αντιμετωπίζει κάθε μέρα ως βουνό προβλήματα και αδιέξοδα. Για αυτά τα μεγάλα είναι εδώ το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και ο αγώνας του λαού που μπορεί μόνο αυτός να σώσει το λαό. Μπροστά λοιπόν στις ευρωεκλογές με ένα πολύ πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Πάμε λοιπόν εσείς οι νέοι να φέρουμε τα πάνω κάτω με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στα χέρια. Αποφασιστικά, δυναμικά, να δώσουμε το μήνυμα ότι το ΚΚΕ θα κάνει την έκπληξη με δύναμη, με αποφασιστικότητα να δοθεί η μάχη μέχρι το τέλος. Καλή δύναμη, να είστε καλά.